Ο κύριος Αδαμόπουλος από την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Κυρίες και κύριοι, όλοι φυσικά λυπούμαστε και ευχόμαστε και συλληπιτήρια στις οικογένειες των αθώων θυμάτων από την καταστροφική πυρκαγιά, αλλά τα αθώα θύματα ζητάνε δικαίωση. Ζητάνε να απαδοθούν πραγματικές ευθύνες, πολιτικές, ποινικές και οτιδήποτε άλλες υπάρχουν. Ζητάνε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα. Και δυστυχώς είμαστε ένα περιφερειακό συμβούλιο που σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε πάνω από 120 νεκρούς από πλημμύρες, πυρκαγιές και δεν έχει βγει χρονιά ακόμα. Και δεν έχει τελειώσει και η θητεία μας ακόμα. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας. Αυτή πρέπει να είναι η σκέψη μας πρώτα απ' όλα. Και κυρίως να μην ερχόμαστε να συζητάμε κάτω από το βάρος μιας τέτοιας κατάστασης πηγαίνοντας στο φθινόπωρο, αλλά μια συζήτηση για τη δασοπροστασία, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, να τα είχαμε συζητήσει πολύ νωρίτερα, γιατί ξέρουμε ότι κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει στην Αττική. Πέρσι καήκανε 50.000 στρέμματα, θυμάστε. Φέτος πάνω από 60.000 στρέμματα, πάνω από 55 στην περιοχή της Κινέτας, κοντά στα 14 στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής και είχαμε και νεκρούς. Του χρόνου τι θα έχουμε? Θα ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ή θα τα αποδίδουμε ως γνωστό αυτό που στην αρχή έγινε στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στο Θεό, στον. Όλα αυτά έχουν αιτίες. Και αιτίες που όλη αυτή την περίοδο, αλλά και πιο πριν, έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα από επιστήμονες, από ειδικούς, τα έχουν αναλύσει, τα έχουν εξηγήσει, έχουν προειδοποιήσει. Αλλά αυτοί που θα πρέπει να τα παίρνουν υπόψη τους, δυστυχώς, κοφεύουν. Οι κάτοικοι στο Μάτι ήταν παγιδευμένοι σε μια περιοχή παραθεριστική, ένα 10% είναι περίπου η μόνιμη κατοικία, από ό,τι λένε. Ήταν εγκλωβισμένοι, ήταν μια φωνική παγίδα, μια παγίδα θανάτου. Το ήξερε ο δήμαρχος αυτός όταν τάσπαγε στον Άμμος, στη Μύκονο. Το ήξεραν οι άλλοι δήμαρχοι όταν βγάζανε τα σχέδια και δεν τα εφαρμόζανε ποτέ, απλά για να δίνουν αξίες στα οικόπεδα και να δημιουργούν εκλογικές πλατείες. Το ήξερε η περιφέρεια αυτό. Όλοι τα ξέρανε. Όλοι τα ξέρανε. Ήταν της πάσης γνωστό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σειρά άλλες περιοχές. Και αυτά είναι γνωστά. Τι γίνεται? Ποια μέτρα παίρνονται? Είναι εγκληματικές οι ευθύνες όλων αυτών των αρμόδιων, των πολιτικά υπεύθυνων, σε εισαγωγικά, να παίρνανε στοιχειώδη μέτρα πρόσληψης, να ειδοποιούσαν στους κατοίκους, να κάνανε κάτι? Δεν το κάνανε. Απλά και μόνο αναπτύχθηκε μια φιλολογία η οποία ξεκίνησε από τον κύριο Καμένο, αλλά παράχθηκε και από τα παγαλάκια των μέσων μαζικής. Μαζί τα κάψαμε. Φταίει ο αυθαιρετούχος. Δεν φταίει ο άλλος που του έδωσε το ρεύμα. Δεν φταίει ο άλλος που τον έβαλε να πληρώνει τα χαράτσια να είναι εκτός σχεδίου. Δεν φταίει η εκκλησία που τα παραχωρούσε έτσι. Δεν φταίνε τα μεγάλα 7 ξενοδοχεία στο Μάτι που έχουν κλείσει τον Αιγιαλό και δεν υπάρχει τρύπα να περάσεις. Αλλά φταίει ο μικρός που βάλε εκεί ένα σπιτάκι που έκανε και όλοι οι άλλοι είναι αθώοι. Και όλοι οι άλλοι κάνουνε πως δεν τρέχει τίποτα. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίνε τα μνημόνια που όλοι μαζί τα ψηφίζατε. Όταν οι πυροσβέστες λένε στοιχειοδός θα πρέπει να υπάρχουν 16 με 17.000 θέσεις και δεν έχουν μείνει ούτε 8-9, 700 στη Φράβορτ, άλλοι τόσοι στη Χόφκιτ, άλλοι τόσοι στους δρόμους του Μπόμπολα κτλ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν φυλάκια.
όταν τα μέσα τους, όταν τα μέσα που έχει η πυροσβεστική είναι πάνω από 20 αιτία, όταν κάθε χρόνο τους περικόπτουν εκατομμύρια και τώρα λένε θα το αντιμετωπίσουν. Πόλεμο, είπε η κυρία Δούρου, είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο. Αλλά σε αυτό τον πόλεμο τι κάνουμε, τι διαθέτουμε, κόβουμε και δημιουργούμε θύματα, αθώα θύματα. Διότι όπως είπαν κι άλλοι, για έναν πόλεμο υποτίθεται για την προετοιμασία για τις αμερικάνικες πολεμικές βιομηχανίες 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο δίνουμε. Για την πυρόσβεση, για την πρόσληψη, για την προστασία, για την υγεία, για την παιδεία. Τι κάνουμε και ερχόμαστε εδώ μετά να λέμε λυπούμαστε για τους νεκρούς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αυτές είναι οι αρμοδιότητές μας, μέχρι εκεί φτάναμε, δώσανε μηχάνημα που λιώνει ξύλα, στείλαμε 3 υδροφόρες, μα τι να κάνουν όλα αυτά. Τι να κάνουν όλα αυτά. Ακόμα και από τα απλά πράγματα που τα λένε κάποιοι, δεν τα παίρνουμε υπόψη μας. Λένε οι ειδικοί, ο οδός Μαραθώνος, η λεωφόρος Μαραθώνος, που φτιάχτηκε για τη μεγάλη ιδέα της Ολυμπιάδας, φυτεύτηκε με κουκουναριές. Με ένα δέντρο το οποίο μεταφέρει τη φωτιά με ταχύτητα, κατά συνέπεια αυτό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ζώνη προστασίας, έγινε επιταγητής της φωτιάς. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Και τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Ερχόμαστε λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα, να υιοθετήσουμε μια σειρά αιτήματα. Πραγματικά διάβασα τα αιτήματα της Επιτροπής των Πυρόκλητων και είναι αυτούσια και στο ψήφισμα που καταθέτει η διοίκηση εδώ πέρα για να το ψηφίσουμε. Αλήθεια, οι πολιτικές ευθύνες, που οι πολιτικές ευθύνες είναι συγκεκριμένες, είχε δίκιο ο κύριος Χωρομάτος. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη? Όταν αναλαμβάνει μια κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μια πολιτική ευθύνη, τι σημαίνει αυτό? Έτσι την αναλάβαμε? Δεν έχει συνέπειες? Τις παίρνουνε? Δεν έχει ευθύνη η περιφέρεια? Εάν δεν έχει ευθύνη η περιφέρεια, δεν έχουν οι Δήμοι, που έχουν μια σειρά ευθύνες γι' αυτό, αλλά δεν τις αναλαμβάνει κανείς. Πίζεται το γνωστό παιχνίδι ο ένας τον άλλονα. Ψάχνουμε να βρούμε αν δόθηκε από την πυροσβεστική εντολή εκένωσης, αν βρήκαμε τον Ψινάκη να την πάρει ή τον Δήμαρχο της Ραφίνας, εάν τέλος πάντων η περιφέρεια, επειδή είναι δύο, η Δήμη είχε την αρμοδιότητα και πάει λέγοντας, και τελευταία φταίει μόνο η πυροσβεστική, που αμφισβητείται ακόμα αν εισηγήθηκε ή δεν εισηγήθηκε, γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα καλυφθούν. Και δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα δηλαδή, όπως είπε η κυρία Δαμοπούλου, εδώ τι ήρθαμε να συζητήσουμε? Ήρθαμε να συζητήσουμε πώς θα απαλύνουμε, τι θα κάνουμε μετά όλες αυτές τις καταστροφικές συνέπειες και δεν θα συζητήσουμε για τις ευθύνες, διότι είναι σε εξέλιξη δικαιοσύνη? Είναι πολιτικό όργανο εδώ πέρα? Θα καταδικάσει? Θα πάρει μέτρα τέτοια? Και τα μέτρα, ξέρετε, δεν είναι μόνο βάλε και δύο φράγκα, δεν έρχονται οι νεκροί πίσω. Αλλά με παραδειγματικό τρόπο οι πολιτικά και όλοι οι υπεύθυνοι να κάτσουν στο σκαμνί για να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Και κοιτάξτε να δείτε. Λένε η κλιματική αλλαγή και όλη η συζήτηση αυτή έχει γίνει πολύ της μόδας. Έχουν προειδοποιήσει όμως πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτήν την ιστορία. Οι φωτιές φέτος φτάσανε μέχρι τη Σουηδία και το γνωρίζετε αυτό καλά. Η κυβέρνηση, η περιφέρεια κοφεύει όμως αυτό το πράγμα. Όταν λέμε το κλίμα αλλάζει, η θερμοκρασία στη γη αυξάνεται και το βλέπουμε στις πλημμύρες, στις βροχές, στις φωτιές κτλ. Δεν δίνουμε έγκριση να φτιαχτεί το ελληνικό. Δεν δίνουμε έγκριση να φτιαχτούν μεγαθύρια στο όλη περιοχή της Αττικής. Δεν δίνουμε έγκριση να γίνουν μια σειρά τσιμέντα που επιβαρύνουν βάσει με τις δικές μας περιβαλλοντικές μελέτες αυτήν την εγκληματική κλιματική αλλαγή. Αλλά φροντίζουμε να αναδασώνουμε την κατάσταση. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Γεωργίας? Για κάθε 9 με 10 στράμματα δάσους που έχουν καεί, ούτε το ένα δεν αναδασώνεται. Ίσα-ίσα, πολλοί το βλέπουν ευκαιρία για επενδύσεις. Πάνω στα καμένα χτίζονται
όνειρα, χτίζονται διάφορα πράγματα και μια σειρά άλλα τα έχουμε πει. Το ερώτημα λοιπόν, το βασικό ερώτημα είναι ότι ναι, θα είναι μπροστά μας τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα είναι μπροστά μας συνεχώς. Διότι η καταστροφή που έχει υποστεί ο πλανήτης, από την απρόσκοπη καπιταλιστική κερδοφορία, από όλα αυτά τα εγκλήματα που συνεχίζουν και γίνονται, θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Το ζήτημα είναι, θα τα αντιμετωπίσουμε, θα παίρνουμε μέτρα προστασίας τέτοια ή με μια ευκολία τη δασοπυρόσβεση θα την περνάμε στην πυροσβεστική και λέμε θα προσλάβουμε 250 ειδικούς γεωπόνους, δασοπόνους κτλ. Και δεν προσλαμβάνουμε ούτε 12. Ή θα λέμε μετά ότι τέλος πάντων εντάξει έγινε και αυτό, ας δώσουμε κανένα φράγκο τώρα να απαλύνουμε λίγο τον πόνο της καταστροφής κτλ. Κατά συνέπεια, εκείνο που θα πρέπει να σχεδιαστεί, και αυτό δεν είναι ζήτημα να το συζητήσεις με έναν τρόπο τέτοιο, είναι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο περιφέρεια, από την περιφέρεια, από το κράτος, από τους δήμους, συγκεκριμένο σχέδιο βάση με όλα αυτά τα δεδομένα για να μην θρυνήσουμε άλλου νεκρής. Και προτάσεις υπάρχουν δεκάδες. Υπάρχουν μια σειρά επιστημονικοί φορείς. Υπάρχουν μια σειρά ειδικοί. Τα λένε, τα ξαναλένε. Αλλά αυτά έχει κόστος. Αυτά έχουν κόστος. Και όταν τέλος πάντων εμείς συνηγορούμε όλοι που ψηφίσαμε τα μνημόνια μαζί και υλοποιούμε όλες αυτές τις πολιτικές για να πληρώνουμε αυτή τη θηλιά που μας έχουν χώσει τόσα χρόνια στο λαιμό για το χρέος, για να ταΐζουμε τις τράπεζες και το μεγάλο κεφάλαιο, τι μέτρα να πάρουμε, δεν φτάνουν αυτά. Ο καθένας θα σκόψει το κεφάλι του. Εμείς απλά θα συλληπόμαστε μετά τα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να θεωρούσουμε όλα αυτά ούτε φυσικές καταστροφές, ούτε το έλλειμμα πολεμικού σχεδιασμού. Είπαμε γι' αυτά, όλοι ξέρουμε πως είναι το μάτι και μια σειρά περιοχές. Αλήθεια, πού έχει εφαρμοστεί τα σχέδια που εγκρίθηκαν, πού έχουν δοθεί οι χώροι. Παλιότερα οι κάτοικοι ένα χωριό φτιάχναν, το λέω και το ξαναλέω, και φροντίζανε να φτιάχνουν μια πλατεία και να έχει μια καμπάνα να χτυπάει να συγκεντρώνει το πληθυσμός. Εκεί αυτές οι φωνικές παγίδες που περνάνε πολιτικοί, καλλιτέχνες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δεν το δανε ποτέ. Δεν το δανε ποτέ ότι αυτό είναι ένα έγκλημα. Δεν περάσανε ποτέ από το δρόμο εκεί που είναι γεμάτο μαντρότυχους από τα ξενοδοχεία και τις μεγάλες βίλες που δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν είδανε ποτέ ότι όλοι οι δρόμοι είναι ιδιωτικοί. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Φταίνε οι κάτοικοι. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αποκρύψουμε. Τα 32.000, τα 3.200 λέει πρωτόκολλα για αυθαίρετα χτίσματα που είναι να υλοποιήσουν. Έχει υλοποιηθεί κανένα? Έχει γίνει κανένα από αυτά τα πράγματα? Ο Αιγιαλός που έχει κατακτηστεί, τα ρέματα που από τα πόσες χιλιάδες ήταν στην Αττική δεν έχουν μείνει ούτε 50, που συνεχίζουμε να τις αντιμετωπιούν, δεν είναι ο πρεονός και άλλων πλημμυρών και άλλων καταστροφών και άλλων θανάτων? Αυτά δεν θα πρέπει να τα δούμε? Και κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ούτε με καλή διάθεση, ούτε με συνένεση. Εάν πραγματικά ο ίδιος ο κόσμος, μέσα από τους συλλογικούς τους φορείς, μέσα από τον αγώνα του, δεν ανατρέψει τον πυρήνα αυτών των πολιτικών, δεν ανατρέψει αυτούς που με ευλάβεια τους εφαρμόζουν, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε λέγονται περιφερειάρχες, είτε λέγονται κυβερνήσεις, είτε λέγονται οτιδήποτε, δεν πρόκειται να σταματήσει το κακό. Η ανατροπή αυτών των πολιτικών μπορεί να γίνει μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε και κοιτάξουμε συλλογικά γύρω μας ότι κάθε μέρα μας μοιράζουν θάνατο. Όχι μόνο άμεσο, αλλά και για τα παιδιά μας και συνέχεια για το περιβάλλον που θα ζούμε και θα υπάρχουμε όσο ζούμε εδώ. Κύριε Γιαννακάκη.